Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα ξεκινήσουμε ευχάριστα. Θα ξεκινήσουμε με μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ένας αστυνομικός, ο 47χρονος αρχιφύλακας. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα, ο οποίος από το 1996 μέχρι και την περασμένη Κυριακή ήταν στη φρουρά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Δολοφόνησε την 3,5 ετών κόρη του, τη σύζυγό του, την πεθερά του και μετά αυτοκτόνησε. Μια τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Ένα έγκλημα και μια αυτοκτονία που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη για τον τρόπο κάτω από τον οποίο έγινε. Ένας άνθρωπος, ένας 47χρονος αρχιφύλακας, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ μέχρι χθες την υπηρεσία του. Το αντίθετο θα έλεγα, είχαν όλοι να πούν και έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια. Δεν είχε ποτέ κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Τι νοείς, έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια? Ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος, ένας άνθρωπος πολύ σωστός στη δουλειά του. Δεν είχε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Έτσι δεν είναι, Κώστα, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια της υπηρεσίας. Ακόμη και ο Κώστας Σιμίτης, που ήταν στη φρουρά του πάρα πολλά χρόνια, βγήκε και είπε ότι εξεπλάγει, διότι δεν είχε δείξει ποτέ κάποιο τέτοιο δείγμα. Βέβαια για τους περισσότερους έτσι λέμε, αλλά λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά του τόσα χρόνια, δεν είχε δείξει κάτι το οποίο απασχολούσε. Πάντως το έγκλημα είναι φρικτό. Έχω να σου πω ότι σύμφωνα με τα μέχρι στοιχεία, γιατί οι πρωταγωνιστές του δράματος είναι όλοι νεκροί, οπότε ελάχιστα μπορούμε να μάθουμε απευθείας, είναι ότι κάποια στιγμή την Κυριακή γύρω στις 12 με 12.30 τη νύχτα διαπληκτίστηκε με την σύζυγό του, γιατρός στο επάγγελμα, ρευματολόγος σε πολύ γνωστό νοσοκομείο. Διαπληκτίστηκαν για οικονομικούς, κληρονομικούς, για λόγους μικρούς, για λόγους τίποτα, για λόγους που δεν δίνει σημασία. Ανέβηκε η μητέρα της συζύγου του, η πεθερά του, από τον κάτω όροφο, γιατί μέναν στην ίδια μικρή πολυκατοικία. Έβγαλε το υπηρεσιακό του περίστροφο, πυροβόλησε 2 φορές για λόγους εκφοβισμού, μετά πυροβόλησε 3 φορές την σύζυγό του, η οποία έπεσε νεκρή. Κυνήγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, την πεθερά του, την πυροβόλησε 2 φορές. Μετά πήγε στην κρεβατοκάμαρα, πυροβόλησε το 3,5 ετών κοριτσάκι του στο κεφάλι. Το οποίο κοιμότανε. Το οποίο κοιμότανε στο κρεβάτι των γονιών του. Και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που ήρθαν σήμερα το πρωί στο φως της δημοσιότητας, μετά από 1,5 ώρα περίπου, ο ίδιος αυτοκτόνησε. Παιδιά, είναι φρικιαστικό και μόνο που το ακούς, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους, το λέμε συνέχεια, αλλά ισχύει ότι δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δεν το χωράει και δεν θες να το πιστέψεις. Και δεν θες να το πιστέψεις, γιατί τουλάχιστον οι λόγοι που έχουν αρχίσει να βγαίνουν προς τα έξω, δηλαδή αυτές οι ψηλές κληρονομικές διαφορές και αυτά ίσως τα παράπονα που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν δικαιολογούν ότι με 7 σφαίρες ξεκληρίζει την οικογένειά του. Μα δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τι λέτε τώρα? Είναι πολύ... Οι πρώτες πληροφορίες που βγήκαν προς τα έξω είναι το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή η πεθερά του έμενε από κάτω, ήθελε να φύγει η πεθερά του από το σπίτι για να έρθει το ιατρείο της γυναίκας του στο από κάτω διαμέρισμα για να μην πληρώνει ενίκιο αλλού. Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο διαπληκτίζονταν και αυτό το είπαν οι συγγενείς. Είναι ασήμαντη αφορμή εντελώς. Βέβαια το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή έτσι είναι λεπτή η γραμμή, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώνει έτσι την οικογένειά του. Αφορμή τώρα, τι συζητάμε για ποιο λόγο το έκανε. Δεν στέκει και το ερώτημα είναι. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο να ψάξει και τι έγινε εκείνη την ώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται. Είδαμε και πρόσφατα άλλη μια περίπτωση με άνθρωπο του στρατού. Τώρα βλέπουμε έναν άνθρωπο της αστυνομίας, αρχιφύλακα, ο οποίος ελέγχεται, υποτίθεται έτσι. Ψυχομετρικά τεστ γίνονται σε όλους αυτούς που οπλοφορούν. Αναπενταετία. Προφανώς δεν γίνονται σωστά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, οι πληροφορίες λένε ότι τελευταία φορά εξετάστηκε το 2011, Ελεάνα. Το 2011. Το 2011. Ήτανε να εξεταστεί και τώρα, γιατί κάθε 5 χρόνια γίνονται αυτά τα τεστ. Κάποιοι αποδίδουν στο ότι υπάρχει έλλειψη στους ψυχολόγους. Υπάρχει συγκεκριμένα, Κώστα, επειδή το διάβασα, είναι 40 ψυχίατροι για 50.000 αστυνομικούς. Φαντάζεσαι λοιπόν τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, σου λένε είσαι καλά. Α, είσαι. Εντάξει. Κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να αυστηροποιηθούν λίγο τα κριτήρια με τα οποία δίνονται οι άδειες οπλοφορίας και πόσο μάλλον σε επαγγελματίες. Είναι θλιβερό.